Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA. Κακό στην Ελλάδα στηρίζουν από τώρα την πολιτική Τραμπ. Έρχονται δυσίωνες καταστάσεις. Ο Τζον Κυριακού είναι πρώην πράκτορας της CIA και πρώην ανώτερος ερευνητής στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ο οποίος σημειωτέων εξέτησε φυλάκιση 23 μηνών ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του να αντιταχθεί στο πρόγραμμα βασανιστήριων της κυβέρνησης Bush. Σε άρθρο του σε διεθνές μέσο μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται εκτενώς στο τι να αναμένουν οι Έλληνες από την εκλογή Τραμπ, τραβώντας χαλινάρι στις προσδοκίες μας, αναφέροντας τα ακόλουθα. Προς μεγάλη μου έκπληξη, κάθε αριστερός με τον οποίο έχω μιλήσει, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων στην οικογένειά μου από το ΚΚΕ νέο στο ΠΑΣΟΚ, προσφέρουν πλήρη υποστήριξη στον Ντόναλντ Τραμπ. Αφού τα άκουσα ξανά και ξανά, αποφάσισα να ψάξω λίγο για να καταλάβω πώς οι ισόβιοι σοσιαλιστές και κομμουνιστές μπορούν να υποστηρίξουν έναν δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία που ηγείται ενός καπιταλιστικού και συντηρητικού πολιτικού κόμματος. Αλλά οι λόγοι για τον θαυμασμό τους για τον Τραμπ ήταν αρκετά απλοί. Έβλεπαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον αντιπολεμικό υποψήφιο. Οι Έλληνες δεν γνωρίζουν τίποτα για την αμερικανική εσωτερική πολιτική. Ούτε τους νοιάζει. Γενικά σας ρίχνουν ένα κενό βλέμμα όταν αναφέρετε την άμβλωση ή την υγειονομική περίθαλψη ή το περιβάλλον, αλλά τους ενδιαφέρει ο πόλεμος. Οι Έλληνες πιστεύουν ειλικρινά ότι αν κάποιος πρόκειται να τερματίσει τον πόλεμο της Ουκρανίας ή να πει στους Ισραηλινούς να σταματήσουν να σκοτώνουν αμάχους την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, αυτός θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, εγώ ως προοδευτικός Αμερικανός ψηφοφόρος και μάλιστα πραγματικά ανεξάρτητος, δεν είμαι αισιόδοξος για τα επόμενα 4 χρόνια. Με αυτά τα λόγια, πιστεύω ότι υπάρχουν δύο τομείς όπου ο Τραμπ έχει δίκιο. Το ένα είναι η υποστήριξή του σε μια λιγότερο παρεμβατική εξωτερική πολιτική και το άλλο είναι η μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης. Πέρα από αυτά, δεν πιστεύω ότι θα κάνει άλλα καλά, ειδικά στην Ελλάδα, είπε ο πρώην πράκτορας της CIA ελληνικής καταγωγής. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.